τέταρτη θέση. Καλύτερη επίδοση ever στην ιστορία της ομάδας. Μιχαλίκ. Πασά για τον Κιμ. Βγαίνει πάνω του ο Ντόι. Ο Κιμ τσεκάρει τις επιλογές του. Συγκλίνει, φεύγει από τον Ντόι. Κάνει το αριστερό. Κάντλετς. Μπάλα πέρασε από τον Ρόντινε. Ο Γιουρόσκα στην περιοχή πλασάρει. Ο Τζολάκης του λέει όχι και σε δεύτερο χρόνο. Ξανά ο Ρόντινεϊ γύρισε εκεί που έπρεπε στο πέναλτι. Ο Ελαραμπία στο χ στο 14. Η μπάλα έχει κοντράρει, είναι κόρνερ. Αυτό με τη μία θέλησε να παίξει για τον Βρουσάου, ο οποίο κερδίζει την μπάλα. Βλέπει τον Μπιέλ, αυτό με τη μία για Ελαραμπή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και ένα 0. Τον Γιουσέφ Ελαραμπή σε θέση βολή, που μετά από μία επαφή με την μπάλα την έφερε ακριβώ. Τράνβικ. Πάσα στο πλάι. Ο Ράινμπεργκ, η Σέντρα, η κεφαλιά, ο Τζολάκης, φοβερή επέμβαση. Βλέπετε ξανά την Σέντρα στο γύρισμα. Η απομάκρυνση του Ντόι, τρέχει ο Φορτούνης με τον Κάντλετς. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού κέρδισε την μπάλα και πέρασε μια υπέροχη κάφτη για τον Ελαραμπή που έχει ευκαιρία για το 2-0. Πέρασε τον τερματοφύλακα και εκτέλεσε 2-0. Δεν τον βρήκε. Πάσα για τον Ντόι, κόπηκε από τον Κιμ. Ο Κιμ που προωθείται, τρέχει ο Μασούρας για να καλύψει σέντρα του Κιμ. Η μπάλα πέρασε από τον Ανδρούτσο και η Σλοβάτσκο. Και η Σλοβάτσκο μείωσε το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Φάση που ξαναβλέπουμε. Σε δημιουργία Κιμ, εκτέλεση Γιουρόσκα. Φορτούνης. Η πάσα είναι πανέξυπνη στην πλάτη της άμυνας, η ευκαιρία χάνεται. Τα προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο και τα καταφέρνει με μια πολύ ωραία τρίπλα. Χόλζερ, Σέντρα, ο Πασχαλάκης. Πέπε, δοκιμάζει το δεξί, μπάλα δίπλα. Tak, myslím si, že první polčas jsme byli zbytečně pasivní. Neudrželi jsme balon nahoře. Vzadu jsme byli pomalí v dostupování a myslím si, že takový soupeř jako Olympiakos to trestal, držel balón. Ten druhý poločas, začátek si myslím prvních 20 minut lepších, dali jsme góla. Prostě bohužel potom soupeř to už prostřídal. My jsme tam měli skoro stejnou sestavu, tak to trošku opadlo, pak jsme to prostřídali. Ale soupeř potom ukázal tu svoji kvalitu na tom balónu, přehrával nás kombinačně po zemi. My jsme špatně dostupovali, pozdě jsme byli v těch soubojích a ta druhá polovina toho druhého poločasu už byla z naší strany špatná, škoda nějakých standardek ke konci, že tam nespadly. Bohužel to prohra 2-1, ale je to s kvalitním soupeřem a myslím si, že pro nás spoustu dobrých jako poznatků. Děláme video a prostě z toho se budeme muset poučit.